Καλώς τους, καλώς ήλθατε και χρόνια σας πολλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συντονίζεστε και σήμερα στην τελευταία εκπομπή του χρόνου για το 2021 και να είστε πάντοτε καλά. Χαιρετάμε όλους εσάς που μας βλέπετε σε ολόκληρο το νησί και όλους εσάς που μας βλέπετε σε ολόκληρη τη γη. Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά. Ευχαριστούμε καταρχάς για όλη τη στήριξή σας ολόκληρη τη χρονιά. Μας τιμά. Ευχαριστούμε για το ότι μας έχετε ψηλά στις καρδιές σας και στις προτιμήσεις σας. Επίσης μας τιμά, αλλά και για το γεγονός ότι μας στηρίζετε και μας υποστηρίζετε με κάθε δυνατό τρόπο. Να ξέρετε ότι είναι και η μεγαλύτερη ανταβιβή μετά από τόσο κόπο δουλειάς. Και εκ μέρους όλων των καλών συναδέλφων που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες και σήμερα, αλλά και καθημερινά, σας ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας. Θα πρέπει να σας πούμε ότι σήμερα θα αποχαιρετήσουμε το 2021 και θα υποδεχθούμε το 2022 ευχόμενη υγεία, τίποτε άλλο. Και αν θέλετε και μια ελευθερία για αυτόν τον τόπο, γιατί νομίζω ότι μισός αιώνας σχεδόν είναι πάρα πολλής. Δεν νομίζετε? Θα μας συνοδεύσουν αρχαιακό υλικό ασπρόμαυρο από το πολύ πολύτιμο αρχείο μας. Θα πάμε στις πρωτοχρονιές και σε αόρατους φακούς του 1972, του 1979, και θα ακούσουμε και σάτυρα και θα δούμε και τα προβλήματα της τότε εποχής. Όμως, μουσικά είμαστε στα καλύτερα χέρια. Έχουμε την φωνή της Κύπρου, θα έλεγα, για το 2021-2022. Έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρετεί το είδος αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με χαμηνούς και ταπεινούς τόνους και πάρα πολύ ταλέντο και αγάπη. Θα το διαπιστώσετε και στη συνέχεια. Τον έχετε δει και σε παλαιότερη φιλοξενία στην εκπομπή. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο Στέφανος Πελεκανής. Καλώς τον, καλώς ήρθες. Χαίρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρετε. Χρόνια πολλά. Εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Και καλή πρωτοχρονιά να φτάσουμε. Και δίπλα σου ο Χαράλαμπος Παντελή, ο μουσικός μας. Καλώς τον, καλώς ήρθες. Χρόνια πολλά. Χρόνια θα πολλά. Κρατήσω εγώ τη μάσκα, θα κρατήσετε εσείς το δικαίωμα να εκφραστείτε και να τραγουδήσετε σήμερα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και να είστε πάντοτε καλά. Πάμε στο 1979. Και στον αόρατο φακό του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου από το πολύ πολύτιμο αρχείο μας. Θύμα τότε ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Λέλος Δημητριάδης. Πήγαν να του πάρουν το αυτοκίνητο, του άλλαξαν τις πινακίδες, τον έκαναν έξω φρενών. Ο καλός συνάδελφος Σπύρος Κέτσιρος τότε είχε και με το αρχείο μας θα έχει για πάντα τις λεπτομέρειες. Στόχος του κρυμμένου φακού, ο Δήμαρχος Λευκωσίας. Είναι Κυριακή 9 Δεκεμβρίου και κυκλοφορούν οχήματα με μονούς αριθμούς εγγραφής. Το αυτοκίνητο του κυρίου Δημητριάδη έχει μονό αριθμό και κανονικά κυκλοφορεί. Αλλά σε κάποια στιγμή έγινε αλλαγή στις πινακίδες του αυτοκίνητου του. Επίσης, οι δύο δρόμοι κοντά στο σπίτι του κλείστηκαν με ένα σκηνοθετημένο δυστύχημα. Ο κύριος Δημητριάδης υποχρεώθηκε έτσι να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο δρόμο, όπου όμως τον περίμενε ο κρυμμένος φακός. Η αστυνομικός σταμάτησε τον κύριο Δήμαρχο και του ζήτησε τα στοιχεία. Πιάσαν το 151, τηλεφωνάτε για μου στο παστόν το κέντρο. Πιάσαν τα νούμερα, πιάσαν την πλέκα του αυτοκινήτου. Δεν έχω άδεια, δεν έχω τίποτα, απολύτως πάνω.
Χάνετε ώρα τώρα που σας μιλώ. Πηγαίνετε εδώ στο σπίτι και τηλεφωνάτε ότι το AJ-151 κλέψαν τις πλάκες. Α, έτσι. Και τούτο είναι το αυτοκίνητο. Α, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα θα μας βοηθήσετε να αλλάξουμε τη χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και βέβαια με όλη αυτή τη φόρτιση που υπάρχει, γιατί πολλοί συνάνθρωποι μας βρίσκονται και στις εντατικές και περνάνε δύσκολα και πολλοί συνάνθρωποι μας
ως νοσηλευτικό, ιατρικό και παραιατρικό προσωπικό επίσης. Και τους ευχαριστούμε και τους χαιρετάμε και ο Θεός να τους έχει όλους πάντοτε. Καλά, τι ακούσαμε? Ακούσαμε κάλαντα από τη Θράκη. Παραδοσιακά κάλαντα της Θράκης, 40 μέρες. Μάλιστα. Θα κάνουμε ένα κύκλο όλου του ελληνισμού, αντιλαμβάνουμε σήμερα. Ναι, από όλων των ελληνόφωνων χώρων. Κύπρος, Κρήτη, Πόντος, Θράκη. Μάλιστα. Ο Στέφανος, γνωστός και στο διαδίκτυο, αλλά τον φιλοξενήσαμε και σε παλαιότερη εκπομπή. Θα ήταν καλό όμως να επαναλάβουμε κάποια στοιχεία, ίσως για αυτούς τους φίλους που αυτή την ώρα βλέπουν, αγαπητέ μου Στέφανε, και να πούμε από πότε άρχισες να ασχολείσαι με τη μουσική. Από πολύ μικρό παιδί, μαθήματα βυζαντινής μουσικής, σολφές, πιάνο και διάφορα. Αλλά εντάξει, επαγγελματικά, τα τελευταία ίσως μπορούσα να πω έτσι 2 χρόνια είπα ότι θα αφιερωθώ σε αυτό το πράγμα. Και ευτυχώς. Γιατί αφιερώθηκες με πάρα πολύ σεβασμό και είμαι σίγουρος ότι ανακαλύπτεις καθημερινά πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά αυτό το χώρο που λέγεται παράδοση λαϊκή αυτής της μουσικής. Σίγουρα, ναι. Αλλά να πούμε ότι είναι δύσκολο για όποιον πει ότι θα ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική και για τους μουσικούς και τους ερμηνευτές. Είναι πολύ δύσκολο. Ειδικά στις μέρες τώρα, που τα τελευταία 2 χρόνια. Ναι. Που περνάνε και επαγγελματικά δύσκολα. Από πού κατάγεται ο Στέφανος? Από τη Μόρφου είμαστε. Α, όλοι εκεί, η μητέρα του πατέρας. Και η μητέρα Αργάκη. Μάλιστα. Εκεί κοντά. Μάλιστα. Όλοι Μόρφου. Ναι. Και μένετε πού? Στη Λεμεσό. Στη Λεμεσό. Μάλιστα. Πώς λέγεται η μητέρα? Ειρήνη. Κύριε Ειρήνη, και ο πατέρας? Γιώργος. Κύριε Γιώργο, να χαίρεστε τα παιδιά σας. Υπάρχουν και άλλα παιδιά στην οικογένεια? Ναι, 4 αδέρφια είμαστε. Είσαι ο μεγαλύτερος? Ο μικρότερος είμαι. Εντελώς μικρότερος? Ναι, ναι, ναι. Άρα και ο μεγαλύτερος σε αγκαλιά. Με την καλή έννοια το λέω τώρα. Εντάξει. Όλοι έτσι μου λένε, αλλά νομίζω. Νομίζω όλοι έχουν την ίδια αγάπη, αστειεύομαι, είμαι σίγουρος. Να χαίρεστε τα παιδιά σας και να είναι πάντοτε καλά οι γονείς και τα παιδιά τα άλλα. Είσαι ο μόνος που ασχολήθηκες με τη μουσική? Όχι. Και ο πατέρας και ο αδερφός με τη βυζαντινή μουσική. Μάλιστα. Ναι. Άρα δεν ήταν τυχαίο καθόλου. Όχι. Ο Χαράλαμπος από πού κατάγεται? Χαίρετε. Λέω Λευκωσία. Βέβαια, η καταγωγή των γονιών μου είναι... Η μητέρα μου είναι από το Διόρειος. Μάλιστα. Και ο πατέρας μου Καμώτη Τσακίστρας. Κατά τη διάρκεια της εισβολής μέναμε στο Καραβοστάσι. Στο Καραβοστάσι. Και από εκεί φύγατε. Ναι. Εγώ μένω εδώ κοντά, στην Αγλαντζά. Εδώ στην Αγλαντζά. Άλλα παιδιά στην οικογένεια, αγαπητέ μου Χαράλαμπε? Και εμείς 4 αδέλφια. Και είμαι ο μεγαλύτερος αυτής. Χαίρομαι. Ασχολήθηκαν και άλλοι με τη μουσική ή μόνο εσύ? Όλοι ασχολήθηκαν λίγο. Αλήθεια? Κάποια στιγμή. Μόνο εγώ επαγγελματικά. Επαγγελματικά. Τέλος, πόσα χρόνια? Από μικρός. Ναι. Ποιο όργανο έχεις αγκαλιά τώρα? Αυτό είναι πολίτικο λαούτο. Είναι λάφτα, αλλιώς λέγεται. Λάφτα. Είναι ξαδερφάκι του λαού του, ας πούμε, του δικού μου. Του γνωστού. Και το έχω και το δικό μου. Αλλά έχει έτσι πιο ανατολίτικο ήχο. Ήχο. Είναι πιο... Ναι. Γι' αυτό το έφερες και το δεύτερο θα το χρησιμοποιήσεις, αντιλαμβάνομαι, στη συνέχεια. Ναι. Σε κάλαντα Κύπρου, για παράδειγμα, Κρήτης. Μάλιστα. Άρα υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που τις για να έχουμε και τις 2 χρειές, ας πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους 2 που είστε σήμερα εδώ. Εμείς ευχαριστούμε. Πάντοτε καλά. Θα πάμε στο επόμενο βίντεο από το πολύ πολύτιμο αρχείο μας. Θα πάμε στο 1972. Αυτή τη φορά άλλα 7 χρόνια πίσω, όπου η Κύπρος του χθες, σε αυτό το μακρινό 1972, να ξέρετε, ήταν πολύ καλύτερη. 2 χρόνια πριν από την τουρκική εισβολή, μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό, όπου όλα ήταν διαφορετικά. Ο αείμνηστος Δημήτρης Ανδρέου μας ξεναγεί στην πλατεία Ελευθερίας του 1972, λίγες ώρες πριν να μπει το 1973, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας, όπου πήγε και συνάντησε όσους έρχονταν ή όσους έφευγαν εκείνες τις ώρες πριν αλλάξει ο χρόνος. Αλλά θα δείτε και τον μουσικοσυνθέτη μας Σταύρο Σιδερά σε ένα νυχτερινό κέντρο να διακρίνεται, 49 χρονών νεότερος. Γεια σας. Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται καθόλου για καλλιδοσκόπιο απόψε. Απλούστατα, με μια ομάδα νέων ανθρώπων, θα ζήσουμε και θα ζήσετε μαζί μας τη Λευκωσία απόψε. Εκτός στούντιο, φυσικά. Τη Λευκωσία των 100.000 ανθρώπων, τη Λευκωσία του Μεροκαμάτου, των ανθρώπων που απόψε παραμονή της πρωτοχρονιάς δουλεύουν, γιατί όπως και να το κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Τη Λευκωσία της φιλικής συντροφιάς, του σπιτιού που γύρω στο τζάκι, μπόλικο κρασί, μεζεδάκι, γαλοπούλα,
χαρτί γιατί όχι, κανένα τραγούδι, περιμένουν τον καινούριο χρόνο. Τέλος, την Λευκοσία των κοσμικών κέντρων, των ΒΑΤ, των νεαρών ζευγαριών, της ξέφρονης μουσικής, τη Λευκοσία των εκλεκτών εστιατορίων, της απαλής μουσικής, της νοσταλγικής. Η Λευκοσία απόψε διασκεδάζει και δουλεύει. Ο δρόμος. Οποιοσδήποτε δρόμος. Οι άνθρωποι συναντούνται, προσπερνούνται, ακολουθούνται, χάνονται. Η ώρα συγκεκριμένη. Το 1972 ζει τις τελευταίες του στιγμές. Εμείς ζούμε κιόλας το 1973. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν τους ανθρώπους στις διάφορες εκδηλώσεις τους. Εδώ και 5 χρόνια κάνω τον Καστανά. Κοντά στις άλλες δουλειές που κάνω, υπόψη παραμονή πρωτοχρονιάς πήρα τον πόστο μου όπως κάθε βράδυ και περιμένω τον κόσμο να αγοράσει τα κάστανά του. Αντί να είμαι στο σπίτι μου να μαζί με τα παιδιά μου, κάθομαι εδώ για να βγάλω το ψωμί των παιδιών μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εγώ ξεχνίζω τώρα που να μην συμβεί κανένα πρόβλημα στους αλληλικούς. Αυτό ελπίζουμε. Η κίνηση είναι πυκνή, πολύ πυκνή. Ο κόσμος κινείται για να βρει το κατάλληλο κέντρο για να πάει να διασκεδάσει την πρωτοχρονιά του. Καλά είναι ο οδηγείος τώρα. Μέχρι τώρα, στη στιγμή, οδηγεί ο οδηγείος πολύ καλά. Ας ελπίζουμε ότι θα οδηγεί και μετά το κλαίμα του. Έχετε οικογένεια. Έχω οικογένεια, μάλιστα. Απόψε διασκεδάζει με κάτι δικούς της, συγγενείς της. Πόσα χρόνια κάνεις αστυνομικός? Έχει 22 χρόνια που είμαι αστυνομικός και τα απλήστα χρόνια τα βγάλω στους δρόμους. Μου αρέσει να βλέπω τον κόσμο να διασκεδάζει. Ωραία. Χρόνια πολλά σε εσάς και την οικογένειά σας. Ευχαριστώ, το ίδιο επίσης. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχει ζεσταθεί ακόμη και πολύ η ατμόσφαιρα. Δεν νομίζω να φταίει σε αυτό ο κάπως ψυχρός ο καιρός. Κάθε άλλο το κλίμα απόψε μας σηκώνει πάρα πολύ. Αλλά ο άνθρωπος, ο καθένας μας χρειάζεται ένα-δύο ποτηράκια, λίγο μεζέ, να τσιμπήσει έτσι για να μερακλώσει, να έρθει στο κέφι. Για το κέφι λοιπόν, ένα τραγούδι από την Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη. Σήμερα. Ναι, σήμερα. Και φεύγει. Γιατί... Πάμε το μήνα του Μέλιτος. Το μήνα του Μέλιτος. Το μήνα του Μέλιτος θα το αρχίσει εδώ μέσα στο αεροπλάνο. Θα τον κάνουμε στο αεροπλάνο. Θα τον κάνουμε στο αεροπλάνο. Λοιπόν, φτάσαμε πρώτη δόση σε ένα είδος εισαγωγής. Θα συνεχίσουμε την πόρτα μας στο μεταξύ σε όλα τα νυχτερινά κέντρα, θα δούμε πώς χορεύουν, πώς διασκεδάζουν, τι τρώνε, θα ακούσουμε πάρα πολλά τραγούδια, θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Γεια σας, πώς το πάρω.
καλόν παιδί μου ψες γενέθε, χα καλόν παιδί μου ψες γενέθε. Ψες γενέθεν το βράδυ εστάθε, τον εγένεσεν η Παναία, τον ανέστεσεν η Παρθένος, τον ανέστεσεν η Παρθένος. Εκαβάλ και ψε χρυσό μπουλάρι, εκατήρου σε σταυροδρόμι, σταυροδρόμι καινούριο δρόμι, σταυροδρόμι καινούριο δρόμι. Έρπαξαν να τον οι σι Εβραίοι καινούριοι Εβραίοι, σι Εβραίοι καινούριοι Εβραίοι. Ασαρχόντικα κι ασυγκαρδία, έμανε στα ξεχόλη και φάνθε, έμανε στα ξεχόλη και μοίρωσέ τον και μοιρωδία. Εμμυρίστε να το κόσμος όλων, για μυρίστε το και σι αφέντα, σι αφέντα καλέ μαθέντα, σι αφέντα καλέ μαθέντα. Δε βασώνονταν γελά στην πόρτα, δώσ' μας ουράς και λεφτοκάρια, κι αν ανοίγμας χαρά στην πόρτα, κι αν ανοίγμας χαρά στην πόρτα. Oh. Έρθαν τη Χριστού τα παλικάρια και θυμίζανε τον νοικοκύρη, νοικοκύρη και βασιλέα, νοικοκύρη και βασιλέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ευχαριστώ κάθε φορά, γιατί είναι και λίγο. Τι ακούσαμε? Κάλαντα του Πόντου. Κάλαντα νομίζω του Πόντου. Ήταν έτσι λίγο προφανές από την... Βεβαίως. Και τους χαιρετάμε όλους τους συμπατριώτες μας που βρίσκονται από τον Πόντο στην Κύπρο και προσφέρουν χρόνια σε αυτή έτσι την κοινωνία. Στις 3 ακριβώς ώρα Κύπρου, δηλαδή τα μεσάνυχτα στο Σίδνεϊ, θα συνδεθούμε με το δορυφόρο για να δούμε την αλλαγή της νέας χρονιάς. Μέχρι τότε πάμε ξανά στο πολύ πολύτιμο αρχείο μας. Αυτή τη φορά στο 1979 και στον αόρατο φακό από τις πολύ όμορφες εκείνες εποχές. Όλα τα τετράποδα έπρεπε να έχουν άδεια κυκλοφορίας. Πήγε ο καλός συνάδελφος Μάριος Κορδής και ο καλός συνάδελφος Γιαννάκης Καραολής, τους οποίους και χαιρετάμε, και ταλαιπώρησαν τους ανθρώπους του χωριού. Παρακαλώ. Έκτακτον παράρτημα της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας, υπαριθμόν 2646 της 7ης Δεκεμβρίου 1979. Διοικητικές πράξεις, αριθμός 190, έκτακτον κυβερνητικό διάταγμα. Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει των κανονισμών αμήνης 55.1β και 61 το Υπουργικών Συμβούλιων δια του παρόντος διατάγματος. Ορίζει όπως όλα τα τετράποδα από τις 1ης Δεκεμβρίου 1979 έχουν άδεια κυκλοφορίας, ως συμβαίνει με τα μηχανοκίνητα οχήματα. Δεύτερον, εάν τετράποδον συλληφθεί υπό των αρμοδίων οργάνων... Έχει μαζί σου την άδεια κυκλοφορίας του? Γελά. Είναι μηχανοκίνητο. Ακριβώς το διάταγμα σκευαστούμε. Ναι. Για διάταγμα. Διάταγμα. Ισχύει μου 1η Δεκεμβρίου. Καλό έπρεπε. Δημοσίευσαν το τούτο είναι οι εφημερίδες κυβέρνησης, αλλά βάλαμε τις εφημερίδες του καθημερινού τύπου. Ένα, καλό. Παρανέσιο θέμα, έπρεπε ήδη από την 1η Δεκέμβρη. Μα έτσι πράγμα είναι. Έλα, έλα, να δούμε. Έλα,
Δηλαδή να χρειαστεί γύρω στις πέραν κάπου 25 λίρες άδεια κυκλοφορίας πριν 10 χρόνια. Κανονικά πρέπει να πιάσουμε το γάλαρο και όταν βγάλεις άδεια να τον παραλάβεις που δεν είναι αστυνομία. Προτιμάς να το αφήσω για πληρώσεις το πρόστιμο ή να πιάω το γάλαρο. Τι προτιμάς, το γάλαρο. Να τον πουλήσω. Όχι, να τον πιάσω ή να σε αφήσω να πληρώσεις το πρόστιμο. Για τον πουλήσεις κυβέρνηση, θα τον πουλήσεις, θα πάει στο άλλο κυβέρνηση. Αν τους πάρει η κυβέρνηση, όλους τα ίδια, αγαλιέκουν οι παλίτες να πάνε περίπου. Πάντως κανονικά τώρα να πας είναι στο τμήμα από τον αγροφύλακα και μόλις φέρετε την άδεια από τη χώρα που να πάτε, θα σας δώσει πίσω τετσούρες. Για το γάλαρο είναι κάπου 20 λίρες το χρόνο και για τετσούρες είναι 3 λίρες την κάθε μια. Και εσέγεται και το δουλατάρι και πάμε και κάτω στον κύριο Κυπριανού. Ο Θεός να μας ελύσει και να μας συγχωρήσει τα βάσανα μας και είδουμε στο άλλο ανούρι μας πάθει και λέει τα κάτω του Σπύρου που να έρθω. Γενέγες θα τρώω. Ποιο Σπύρου? Του κυβερνήτη. Του κυβερνήτη μας. Τι λέει. Είναι ασχολείται με τα φτηνά μας. Είναι να μας πει ο δεργοτσούς να πρέπει να κάνω. Γεια σου Σπύρου. Έχεις άδεια κυκλοφορίας του γαλάρου. Ο γαλάρος έχει κυκλοφορία. Έχουμε ένα διάταγμα που την κυβέρνηση αρχίσει να ισχύει την 1η Δεκεμβρίου για όλα τα χτίνα, όχι μόνο για γαδάρους. Δεν έχει γαδάρι απάνω στον τόπο, έχει κυκλοφορία. Έχει. Όταν αυκεί που το στάβλον του θέλει άδεια κυκλοφορίας. Έτσι, πράγμα δεν ξέρω. Πρέπει να τον πιάμε να τον εκπληρώσεις, αν δεν έχεις πολύ να πω. Πιάστε. Να μείνεις στον αγροφύλακα, να σου πας στη Λευκοσία να βγάλεις άδεια. Μόνο μέσα στην ομία έχει τμήμα. Πιάστε το νόν για μη. Έχεις το όνομα. Δεν έχει όνομα ο γάλαρος. Δεν το γάλαρος. Έχεις το άδεια. Ω, είναι άδεια. Δεν έχουμε να δεν ξεχωρίσω. Έπρεπε να έχετε σκανονισμό. Γιατί σου έκανε αμπούχη. Ή άλλη. Μα πιάτη. Και η Μαρία και ο Κωστής και ο αγροφύλακας. Μα τα διάνομαι. Ναι το. Μα του γαδάρου. Του γαδάρου. Κύριε λέει, στον εργαστή, έβαζε να πείσουν κανένα τίποτα, δεν το κάλαμε. Έπρεπε, είπε εφημερίδα, ήσαν τα νέα, σαν την ώρα. Ακούσαμε τις πρώτες. Ήταν το 1979 από το πολύ πολύτιμο αρχείο μας. Χαιρετάμε όλους εσάς που μας βλέπετε από την Αυστραλία. Το όμορφο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη. Είναι η ώρα σας για να αλλάξετε την καινούργια χρονιά. Πάμε δορυφορικά και παρακολουθούμε τον κόσμο ο οποίος έχει μαζευτεί. Τους βλέπετε με τα κοντομάνικα γιατί είναι καλοκαίρι. Είναι διαφορετική η εποχή. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Όπου περιμένουν με προσμονή, όπως και όλοι μας βέβαια, αυτή την αλλαγή και αυτή την καλύτερη χρονιά από όλες τις άλλες. Παρακαλώ, βλέποντας τη διασκέδαση και την καλή διάθεση, είμαστε στη γέφυρα του Σίδνεϊ και στην Όπερα, όπου είναι και το λιμάνι της Μεγαλούπολης. Βλέπετε και τη γέφυρα τώρα, στο βάθος, όπου 47, 46, 45, 44, 43, 42, αντίστροφα μετράει το ρολόι για να αλλάξει τη χρονιά το Σίδνεϊ και η Αυστραλία. Όπως είδαμε και πριν από 2 ώρες τη Νέα Ζηλανδία και σας χαιρετάμε και εσάς και χρόνια σας πολλά. Στο μισό δευτερόλεπτο, παρακαλώ ήχο στο στούντιο.
Καλησπέριζω φέρνοντας αγέρα μυρωμένο. Καλησπέριζω φέρνοντας αγέρα μυρωμένο απ' τα φρισμένα κύματα χιλιοτραγουδισμένο. Απ' τα φρισμένα κύματα χιλιοτραγουδισμένο. Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε πέτρα να μοιραγήσει. Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε πέτρα να μοιραγήσει. Κι ο νοικοκυρής του σπιτιού χρόνια πολλά να ζήσει. Κι ο νοικοκυρής του σπιτιού χρόνια πολλά να ζήσει. Άγιε μου βασιλάκι μου και Άγιε μου Νικόλα. Άγιε μου βασιλάκι μου και Άγιε μου Νικόλα. Προστάτευε τους ναυτικούς την ώρα του κυκλώνα. Προστάτευε τους ναυτικούς την ώρα του κυκλώνα. Αρχιμηνιά κι αρχιχρόνια, ψηλή μου δέντρο λιβάνια, κι αρχή του Γενάριου, του μεγά, του μεγάλου βασιλείου. Βασίλημα από που έρχεσαι κι από που κατεβαίνεις και βαστάς ρόδα και ρένεις. Κάτσε να φας, κάτσε να πεις, κάτσε τον πόνο σου να πεις. Κάτσε να τραγουδήσεις και να μας καλωσορίσεις. Και έβγα να μας κεράσεις. Που να ζεις και να γεράσεις. Είναι η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος» ζωντανά από το πρώτο τηλεοπτικό κανάλι του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και το Δορυφόρο. Χρόνια πολλά στην Αυστραλία. Σε όλους εσάς που μόλις τώρα υποδεχθήκατε το 2021 και την υπέροχη πραγματικά σύνδεση με τα φωτορυθμικά και την αλλαγή του χρόνου, στην υπέροχη γέφυρα του Σίδνεϊ, την οποία ακόμη βλέπουμε, και αν αναλογιστούμε ότι έχουν περάσει ήδη 8,5 λεπτά και τα πυροτεχνήματα ακόμη συνεχίζονται, η προσπάθεια είναι εξαιρετική, βέβαια και το κόστος. Γιατί κάθε πυροτέχνημα έχει το δικό του τίμημα. Πάμε ακόμη λίγο, παρακαλώ, αν έχει την καλοσύνη στη όμορφο Σίδνεϊ.
Όμορφο Σίδνεϊ, θερμές ευχαριστίες στον καλό συνάδελφο Σταύρο Περατίκα, στον Κυριάκο τον Μορφίτη και στον Σάββατον Αφαντίτη για αυτή τη σύνδεση δορυφορικά σήμερα από το πρωί και όλη αυτή την προσπάθεια και να είναι πάντοτε καλά, καθώς και όλους τους καλούς συναδέλφους, οι οποίοι χωρίς αυτούς είναι απαραίτητο και δεν γίνεται να έχουμε αυτή την εικόνα, η οποία φτάνει σε εμάς και σε εσάς καθημερινά μέσω αυτού του προγράμματος και όχι μόνο. Θα πάμε πίσω στο πολύ πολύτιμο αρχείο μας και θα παρακολουθήσουμε σάτυρα για τα προβλήματα της Λευκωσίας. Είναι ένα σατυρικό απόσπασμα που καυτηριάζει τα οδικά έργα στους δρόμους της Λευκωσίας που δεν τελειώνουν ποτέ. Και είναι το 1972 και έχουμε 2022 και πάλι δεν τελειώνουν ποτέ. Όπου πλημμύρισαν οι δρόμοι. Ο Δήμαρχος Λέλος Δημητριάδης στην είσοδο της πρωτεύουσας, θα τον δείτε εκεί και στο τέλος, στα φώτα καλησπέρα, όπου άρχισε να φτιάχνεται και ο καινούριος αυτοκινητόδρομος. Ήταν και το μόνο κτίριο που υπήρχε, να ξέρετε, στην είσοδο της πρωτεύουσας. Τώρα πια δεν φαίνεται, έχει καλυφθεί από όλα τα άλλα. Ο αείμνηστος Νίκος Παντελίδης μας ξεναγεί. Λευκωσία. Ποια είναι η Λευκωσία. Πού είναι η Λευκωσία. Δείξετε μου την να πάω. Πού είναι. Ξέρω και εγώ πού είναι. Παναγία μου, Παναγία μου, που λόφο σε λόφο. Μέσα σε λάκκου τσεναχώματα, άντε, άντε να βρεις την πόλη. Κάθε είναι η πόλη. Δεν υπάρχει πόλη. Πού να πάω τώρα και πού να στο θέμα. Όμως υπάρχουν άλλα προβλήματα. Έμας εσύ, κύριε Λέλο. Και κουνούπια και κατσαρίδες και φώτα που δεν ανάβουν καλά στους δρόμους και σκουπίδια που δεν μαζεύονται στην ώρα τους και θόρυβο. Υπάρχουν πλήστα όσα προβλήματα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό μιας πόλης που ζει και αναπτύσσεται. Πάρτε αυτό το διάβλο. Μοιάζει με γήπεδο. Είναι λεωφόρος. Όταν θα τελειώνει, θα φτάνει στο κέντρο της πόλης. Αν εν τω μεταξύ δεν μετατοπιστεί το κέντρο. Αχ, Θεέ μου. Άιβα.
σπαργάνα για το Χριστό, έλατε όλες σας εδώ. Να πάμε να γυρίσουμε και βάλια να σκορπίσουμε, να βρούμε και την Παναγιά όπου μας φέρνει τη χαρά. Τα σπαργάνα για το Χριστό, έλατε όλες σας εδώ. Κοιμάται στα τριάντα φύλλα, γεννιέται μες στα λουλούδα, γεννιέται μες στα λουλούδα, κοιμάται στα τριάντα φύλλα. Τα σπαργάνα για το Χριστό, έλατε όλες σας εδώ. Τα σπαργάνα να φτιάξουμε και το Χριστό να αλλάξουμε. Τα σπαργάνα φτιάξουμε και το Χριστό να αλλάξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε εσάς που μας βλέπετε μέσω δορυφόρου σε όλα τα σημεία αυτής της γης και να είστε πάντοτε καλά. Είτε έχετε υποδεχθεί είτε όχι ακόμη το 2022. Δύναμη, υγεία και χαρά εύχομαι σε όλους. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπου και αν βρίσκεστε, πολλές οι ευχές και ο σεβασμός μας και σε εσάς τους εγκλωβισμένους μας, που μας βλέπετε από τις κατεχόμενες περιοχές, σε οποιοδήποτε σημείο αυτού του νησιού. Τι ακούσαμε, το πρώτο τραγούδι μετά την αλλαγή της χρονιάς στο Σίδνεϊ. Το πρώτο που ακούσαμε ήταν τα Κάλαντα της Χίου, παραδοσιακά Κάλαντα της Χίου της πρωτοχρονιάς. Mm. Και τώρα πήγαμε Ήπειρο πιο πάνω. Μάλιστα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Έχω στα χέρια μου τα πιτάρικα, η ναι. φωνή της Κύπρου, του Στέφανου Πελεκανή. Είναι 18 εξαιρετικά κομμάτια. Να μιλήσουμε λίγο για τους συντελεστές, αγαπητέ μου Στέφανε. Ναι, να πούμε ότι τώρα και εγώ τα πήρα στα χέρια μου, από εβδομάδας θα κυκλοφορήσουν. Χαίρομαι πάρα πολύ κάποια... που το δίνουμε σήμερα. Ναι. Χαίρομαι. Απλά να πω ότι είναι όλα πιτάρικα, είναι όλα στην πιτάρικη φωνή της Κύπρου. Σε συνεργασία με σύγχρονους μας λαϊκούς ποιητές. Αν μου επιτρέπετε να τους αναφέρω, να πω ότι συμμετέχει και ο Μιχάλης Χατζή Μιχαήλ. Βεβαίως. Στο Ντούτιανι Τζίπρος. Να πούμε ότι είναι του Ανδρέα του Κουτσόλουκα. Μάλιστα. Του Αντώνη του Θεοδόρου. Εντάξει, Αντωνού Αυξεντίου, η μητέρα του ήρωα, του Γρηγόρη Αυξεντίου, το οποίο το έχω κάνει στην ποιητάρικη, στην κοτροφίσιμη και στην εκαλιστή φωνή. Είναι τρεις φωνές, είναι το μόνο που είναι σε τρεις διαφορετικές. Η 9η Ιουλίου του Βασίλη Μιχαηλίδη, του πατέρα Γεώργιου Ζαβρού, του Εφραίμ Χρήστου, του νεαρού λαϊκού ποιητή, του Ηλία Χατζή Μιχαήλ, του Θωμά Αποστόλου, έναν της Κυριακούς Πελαγίας, η ποιήση, με συγχωρείτε, η παράδοση. Του Κώστα του Σπυρί, του Κώστα του Τριγκή, Μιλτιάδης Παλικαρίδης, ο πατέρας του Ευαγόρα Παλικαρίδη, του ήρωα μας, του Μιχάλη του Πλάτου, του Μιχάλη Χατζή Μιχαήλ του Τιανιτζίπρος, Πανίκου Αποστόλου, Πανίκου Μουσκοβία και του Χαμπή, του Αχμιώτη του αγαπημένου μας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι μεγάλη τιμή που μου κάνουν, πραγματικά. Νομίζω ότι είναι τιμή για όλους και τιμή για όλους εμάς που έχουμε αυτή τη δουλειά πια. Και το αφιερώνεις, λέει, στην αρχή σε όλους εκείνους που αποτέλεσαν έμπνευση για αυτή τη δημιουργία, ναι. Στέφανε. Στον κόσμο της Κύπρου, που με τον ιδρώτα του, το αίμα του, πάλεψε μέσα στου χρόνια, διότι Κύπρος πάντοτε περνούσε δεινά, από κατακτητές, και σε όσους στηρίζουν την παράδοση αυτού του τόπου. Ναι.
που είναι και το σημαντικότερο. Πού θα βρίσκουμε το καινούριο CD? Ναι, στα βιβλιοπωλεία Πάργα, από εβδομάδας όμως, ακόμη δεν μπορεί κάποιος να το πάρει. Και μπορεί να παραγγείλει και online από τα βιβλιοπωλεία Πάργα. Και στη Λεμεσό, που δεν υπάρχει βιβλιοπωλείο Πάργα, από τα βιβλιοπωλεία Καπάπη Κυριάκου. Μάλιστα. Και θα χαρίσουμε και σήμερα κάποια? Ναι. Πόσα θα χαρίσουμε στο σύνολο? 5 από εσάς που θα καλέσετε τώρα στο 77-77-10-88 και θα αφήσετε το όνομά σας στους καλούς συναδέλφους. Ο καλός συνάδελφος Πέτρος Κίτος θα σας εξυπηρετήσει. Θα σας αποστείλουμε αυτά τα 5 υπέροχα CD. Να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι. Να ακούσουμε. Ποιο θα ακούσουμε τώρα? Να πάμε στις Κυκλάδες. Στις Κυκλάδες θα πάμε. Παρακαλώ, ωραία. Στέφανος Πελεκανής και Χαράλαμπος Παντελή. Για σένα κόρη όμορφη ήρθαμε να τα πούμε και τα καλά Χριστούγεννα για να σου ευχηθούμε. Φέρτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. Εσένα φέντη πρέπει σου καρέκλα καρυδένια για να κουμπάς τη μέση σου τη Μαργαρίτα Ρένια. Φέρτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. Αν έχεις κόρη όμορφη βάλε τη στο ζεμπίλι και κρέμασε την άψηλα να μην τη φάνει ψηλή. Φέρτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε καράβια είναι ασημένια του χρόνου σαν και σήμερα να είναι μαλαματένια. Φέρτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. Φάγαμε τον πετίνο να φάμε και την κότα. Δώστε μας το φλουράκι μας να πάμε σ' άλλη πόρτα. Φέρτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. Και του χρόνου να σας πούμε. Φέρτε μας κρασί να πιούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφανος Πελεκανής και Χαράλαμπος Παντελή. Μας βοηθάνε να αποχαιρετήσουμε το 2021 και να υποδεχτούμε τη νέα χρονιά, φρόμενη υγεία. Εξαντλήθηκαν εν ρηπεί οφθαλμού τα 5 CD, θα πρέπει να σας πω. Να είχαμε ένα ολόκληρο κυβότιο εδώ, θα τα δίναμε και εκείνα επίσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, μην τηλεφωνείτε άλλο και να είστε πάντοτε καλά. Περιμένοντας και προετοιμάζοντας σας για το επόμενο κομμάτι, θα σας πάω στις κατεχόμενες περιοχές. Κάθε χρόνο αυτή η εκπομπή τιμάει με αυτόν τον τρόπο όλα όσα περιμένουμε κάθε χρόνο και ευχόμαστε να μην ξανασυμβούν την επόμενη χρονιά. Και έτσι και σήμερα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια βόλτα σε εκείνες τις περιοχές οι οποίες βρίσκονται υπό κατοχή 47 χρόνια πια. Πέρσι ήταν 46, πρόπερσι ήταν 45 και ούτω καθεξής. Από τα 44 αρχίσαμε και μετράμε αυτή την εκπομπή. Εύχομαι να μην χρειαστεί να γίνουν 48. Θα πάμε μια βόλτα στις κατεχόμενες περιοχές και στις θύμησες, τιμώντας όλους όσοι έφυγαν με την προσμονή για επιστροφή και όλους όσοι θυσιάστηκαν για αυτόν τον τόπο. Παρακαλώ.
Στέφανε και Χαραλάμπη, σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν σήμερα εδώ. Ο λόγος εσάς για την ευχή σας και βέβαια το τραγούδι που θα ακολουθήσει για να ολοκληρώσουμε. Εμείς ευχαριστούμε. Πραγματικά ήταν μεγάλη τιμή να βρισκόμαστε εδώ στην εκπομπή αυτή, η οποία είναι στολίδι για την κυπριακή τηλεόραση. Και θέλω να το πω, και δεν είμαι εγώ που το λέω, είναι όλος ο κόσμος που το λέει. Και στην Κύπρο, και στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό. Γιατί παίρνω και πολλά μηνύματα. Και την προηγούμενη φορά, όταν ήρθα εδώ, είχα πάρα πολλά έτσι, μηνύματα αγάπης. Η ευχή μου εμένα, πέρα από την υγεία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον, και την επιστροφή, και λέω επιστροφή, σημαντική λέξη επιστροφή, να ευχηθώ να αποκτήσουμε όλοι περισσότερο ανθρωπιά για να μην χρειάζεται η φιλανθρωπία. Αυτό. Για να μην χρειάζεται η φιλανθρωπία. Ανθρωπιά δίπλα μας, στη γειτονιά μας, όποιον ξέρουμε, εάν το κάνουμε όλοι αυτό, πιστεύω ότι θα χρειάζεται καν η φιλανθρωπία. Αμήν. Χαράλαμε. Είναι παρόμοια ευχή μας, Στεφάνη. Εγώ θέλω να ευχηθώ αλληλεγγύη και εμπάθεια έτσι, λίγο, μαζί με την υγεία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολλά για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Είναι τιμή μας να είμαστε. Ο Θεός να σας δίνει πάντα δύναμη να δημιουργείτε. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε και στους δύο. Καλή πρωτοχρονιά. Ευχαριστούμε. Θα κλείσουμε με καλά τα Κύπρο, αφού βλέπαμε. Πολύ καλά θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Μας. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Στην τελευταία εκπομπή αυτού του χρόνου. Ο καλός συνάδελφος Πέτρος Κήθος, τον οποίο ευχαριστώ από καρδιάς, μαζί με όλους τους καλούς συναδέλφους πίσω από τις κάμερες. Σας ευχόμαστε καλή πρωτοχρονιά. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Γεια χαρά. Χριστός γεννιέται σήμερα εν Βηθλέμ την πόλη. Οι ουρανοί αγαλώνται μαζί, μαζί κι οι φύσεις όλοι. Γεννιέται μες στο σπήλαιο στη φάρνη των αλόγων ο βασιλιάς των ουρανών τσόπλα, τσόπλα στη σήμον όλο. Αγγέλοι στον ουρανό ψάλλουν το εν υψίστης και να το φανερώνεται τον ή τον νυχτόβατον πίστη. Περσίαν έρχονται τρεις μάγοι με τα δώρα κι έναν αστέρι λάμπερο τους οδηγά στη χώρα. Το Πάσχα που να τρώεται εις το αρκοντικό σας, δώστε και κανένου φτωχού από το φαγητό σας. Πολλά να ζήσετε, να είστε ευτυχισμένοι και στο κορμί και στη ψυχή να σαν να σας τεμπλουμισμένοι και στο κορμί και στη ψυχή να σαν να σας τεμπλουμισμένοι.